Γιώργος Ιωάννης, εκπαιδευτικός για την Επιτροπή της αντιπλημμυρικής προσπάθειας που γίνεται στον Δήμο Παύλου Μελά και στις περιοχές Αγίας Μαρίνης, περιοχής Ξηροποτάμου, στο Φύση Καρατάσου και Νικοπόλος. Μας είπε μερικά πράγματα ο κύριος Μπίλιας, ότι ευελπιστούμε στο 2024 να γίνει δημοπράτηση και να αρχίσουν τα έργα. Όμως δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί προστασίας αυτόν τον καιρό ή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι το 2024, που αν υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Αυτό που έχει η περιφέρεια και μπορεί να κάνει είναι κάποια μηχανήματα να παραχωρήσει για να γίνουν ορισμένες διαδικασίες και ορισμένες τακτοποιήσεις αφού γίνουν οι πλημμύρες. Δηλαδή κάτι προληπτικό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επίσης είχαμε θίξει το θέμα των αποζημιώσεων για ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές πριν από 10 μέρες ή πρωτού 15 μέρες που είχαν γίνει 3-4 βροχοπτώσεις μέχρι και προχθές. Και επίσης και πέρσι και προπέρσι που έγιναν πλημμύρες και υπήρξαν καταστροφές. Αλλά αυτό μας είπε ότι είναι αρμοδιότητα, δηλαδή το θέμα των αποζημιώσεων, κυρίως του κράτους της κεντρικής εξουσίας. Όμως να πω το εξής, ότι με βάση το νόμο που έχουμε διαβάσει, άνθρωποι που έχουν πλημμυρίσει παίρνουν κάποια αποζημίωση και αυτοί μικροί για διάφορες οικοσκευές και κάποια άλλα συγκεκριμένα πράγματα, όχι οτιδήποτε. Αν υπάρξει η εξής προϋπόθεση ή οι εξής προϋποθέσεις, άμα οι άνθρωποι δηλαδή αυτό το μέρος που έχει πλημμυρίσει μένουν σε αυτό, δηλαδή αν είναι το κρεβάτι τους κοιμούνται εκεί, αν όμως είναι μέρος που είναι η ιδιοκτησία τους, πληρώνουν άλλο φόρο στο Δήμο και στο κράτος, αν είναι κάποιο λιβητοστάσιο, αν είναι κάποιο υπόγειο, αν είναι κάποια αποθήκη τους, αν είναι κάποιο εμπόρευμα, δεν θα πάρουν τίποτα και αν δεν είναι δηλωμένο στο Ε9. Μα έχουν υποστεί καταστροφές. Και μερικές φορές αυτό γίνεται με υπαιτιότητα ή ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών ή περιφερειακών ή κρατικών φορέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίρνει ο πλημμυροπαθής τίποτα. Όπως και εγώ και άλλοι που είμαστε εδώ κοντά, δεν πήραμε τίποτα από τις διάφορες πλημμύρες που είχαν γίνει, γιατί φωτογραφίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις ο νόμος αυτός. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Δήμο Παύλου Μελά, στο Τσακίρι, στο κτίριο Τσακίρι, είχε τοποθετήσει η κυρία Μάγκου Ελισάβετ μία πρόταση ως Δημοτική Σύμβουλος, το ότι να υπάρχει μία αποζημίωση, έστω μία σχετική αποζημίωση για άλλους τους ανθρώπους και για όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα που σε μερικές περιπτώσεις έφταιγαν και οι δημοτικοί φορείς, ήταν ευθύνη τους και είχαν ευθύνη για την έλλειψη αυτή, αλλά δεν υπήρξε κάποια σχετική απάντηση. Σας κάνω και μία σύνδεση δηλαδή των περιφερειακών ζητημάτων με τα δημοτικά θέματα. Ως προς το θέμα των αποζημιώσεων, πρέπει να ασκηθούν, να το ξέρουν και οι άλλοι συμπολίτες μας, όποιοι μας ακούμε, είναι θέμα κρατικής διοίκησης από κάτω από την κεντρική εξουσία, ώστε να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή να βγάλουν νόμο οι βουλευτές, οι υπουργοί, ώστε να αποζημιώνονται όλοι. Αυτή τη στιγμή δεν αποζημιώνονται όλοι οι άνθρωποι, μονάχα ορισμένοι και μάλιστα με ένα μικρό χρηματικό ποσό. Εδώ είναι η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Κατερίνα, επιτρέπετε να πω ότι έγινε μια αποζημίωση ίσως. Ενώ καταστράφηκε, διαλύθηκε το σπίτι της δύο φορές, μπορείτε να πάρετε άμα θέλετε με την κάμερα την κυρία Παπαδοπούλου, καταστράφηκε 2-3 φορές το σπίτι της. Με βάση τον νόμο, επειδή έμενε σε αυτό το μέρος, επειδή κατοικούσε σε αυτό το μέρος, πήρε 2.000 ευρώ, μας είπε. 2.000 ενώ καταστράφηκε 20-25.000, 30.000 πόσο ευρώ, καταστράφηκε το σπίτι της δύο φορές. Δηλαδή και με βάση τον νόμο, δεν πήρε αυτά που ήταν να πάρει ως άνθρωπος που κατοικούσε μέσα στο σπίτι και που έλεγε ο νόμος ότι άμα κατοικείς τότε θα πάρεις.